Αγαπητοί συνοδοιπόροι της ειρήνης, ο φετινός γιορτασμός της μαραθώνιας πορείας βρίσκει τους λαούς της περιοχής σε ακόμη δυσμενέστερη θέση και την ειρήνη ακόμα πιο κοντά στην κατάλυσή της, με τον ΝΑΤΟ να κάνει ολοένα εντονότερη την επικίνδυνη παρουσία του στη γειτονιά μας, με την έγκριση και αναντήρητη αποδοχή της ελληνικής κυβέρνησης. Είναι η ίδια κυβέρνηση που, συνεχίζοντας αυτούσια την πολιτική όλων των προκατόχων της, είχε καλέσει τον ΝΑΤΟ να περιπελήσει Μεσόγειο με πρόσχημα τον έλεγχο των μεταναστευτικών ροών. Φέτος, με τη Συμφωνία των Πρεσπών, το έφερε στα Βαλκάνια να παριστάνει το θεματοφύλακα των συμφερόντων του γειτονικού λαού ενάντια στις επεκτατικές βλέψεις της Ρωσίας. Οι νατοϊκές βάσεις που έφευγαν από την εποχή του Πασόκ, αλλά παραμένουν μέχρι τις μέρες μας, όχι μόνο αναβαθμίζονται, αλλά και επεκτείνονται με τη δικαιολογία της κοινής ασφάλειας και άμυνας, του δόγματος δηλαδή της φετινής συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ. Παρά την οικονομική δυσπραγία που μαστίζει για πάνω από 10 χρόνια το λαό μας, αποδέχεται την αύξηση των νατοϊκών δαπανών, επιβαρύνοντας παραπέρα τα λαϊκά νοικοκυριά, και τέλος και χειρότερο, αναγορεύει το ΝΑΤΟ σε επιδιαιτητή των διαφορών Ελλάδας-Τουρκίας στο Αιγαίο. Επιμένει να θεωρεί συμμάχους και φίλους τη ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτούς δηλαδή που αιματοκυλούν τους λαούς της περιοχής, δυναμητίζοντας την ήδη εύθραυστη ειρήνη, που συνεχίζουν να αναβαθμίζουν την παρουσία της στρατοκρατικής κυβέρνησης του Ισραήλ, δίνοντάς της το πράσινο φως για να απλώνει τα επικίνδυνα πλοκάμια της παντού και να καταδυναστεύει τον Παλαιστινιακό λαό, στερώντας τον και από το τελευταίο ψήγμα ελευθερίας από κάθε ανθρώπινο δικαίωμα. Αυτούς που χαρίζουν στο Ισραήλ την Ιερουσαλήμ για να γίνει πρωτεύουσά του, αλλά και τα συριακά υψώματα του Γκολάν, λες και είναι δική τους γη που μπορούν να τη διαθέτουν όπως θέλουν. Όλα στο όνομα της μεγαλύτερης κερδοφορίας των καπιταλιστικών ομίλων της χώρας μας. Κερδοφορία από την οποία οι εργαζόμενοι δεν έχουν τίποτα να περιμένουν παρά μόνο παραπέρα επιδείνωση του βιωτικού τους επιπέδου, στέρηση κάθε δικαιώματος που έχουν κερδίσει με αγώνες χρόνων, αλλά και με το ενδεχόμενο ενός γενικευμένου πολέμου να τους απειλεί. Και για να βεβαιωθούν ότι δεν θα υπάρξουν απρόσμενες λαϊκές αντιδράσεις στις καταπιεστικές τους πολιτικές, έχουν βγάλει από το χρονοτούλαπο της ιστορίας το φασιστικό φόβητρο που χρόνια επόαζαν, περιμένοντας να έρθει η ώρα που η δολοφονική δράση του θα γίνει απαραίτητη για την κατάπνιξη αυτών των αντιδράσεων. Για όλα αυτά, η Ελληνική Επιτροπή Διεθνούς Δημοκρατικής Αλληλεγγύης θεωρεί πιο αναγκαίο από ποτέ να ενώσει τη φωνή της με τη φωνή του φιλιρηνικού κινήματος και να καλέσει τον ελληνικό λαό να απαιτήσει την αποδέσμευση της χώρας μας από τους υπεριαλιστικούς συνασπισμούς του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που μόνο συμφορές φέρνουν μαζί τους για τον ίδιο, αλλά και για τους λαούς όλης της γης. Σας ευχαριστώ. Καλούς αγώνες. Από μέρους της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, χαιρετίζουμε τους μαραθρονοδρόμους της ειρήνης, όλους εσάς που σήμερα με τη συμμετοχή σας στη μαραθώνια πορεία της ΕΔΙΕ διαδηλώνετε την απόφασή σας και τη θέληση για συνέχεια του αγώνα μας ενάντια στους υπεριαλιστικούς πολέμους και τις επεμβάσεις που διαλύουν ολόκληρους λαούς και χώρες, προκαλώντας τεράστιες καταστροφές και θύματα, προκαλώντας εκατομμύρια δύστυχων προσφύγων και μεταναστών που εγκαταλείπουν τις χώρες τους για να σωθούν από τον πόλεμο και την εγκληματική πολιτική των κεφαλαιοκρατών των μονοπωλίων. Αγαπητοί συναγωνιστές και συναγωνίστριες, συνοδοιπόροι ειρηνοδρόμοι, υπέα Δημοκρατικό Στρατός Ελλάδας που εκφράζει τη δρακογενιά της αντίστασης και του ηρωικού Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας που πάλεψε με το όπλο στο χέρι το φασισμό-ναζισμό αλλά και τον αγγλοαμερικάνικο υπεριαλισμό, καταγγέλει και καταδικάζει μαζί με τη βάρβαρη αντιλαϊκή πολιτική
της κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που στηρίζουν και τα άλλα αστικά κόμματα του Ευρωμονόδρομου, καταγγέλει και καταδικάζει την απαράδεκτη όσο και επικίνδυνη για το λαό μας πολιτική της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ που συμμετέχει στα υπεριαλιστικά σχέδια και εμπλέκει τη χώρα μας στις υπεριαλιστικές επεμβάσεις όπου γης, που παραχωρεί γη, θάλασσα, αέρα, μετατρέποντας τη χώρα μας σε μια απέραντη αμερικανονατοϊκή βάση για τις υπεριαλιστικές επεμβάσεις των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τεράστιους κινδύνους για το λαό μας. Ακριβώς στα πλαίσια αυτά υπέγραψε και την αμερικανονατοϊκή σκοπή Συμφωνία των Πρεσπών για την ένταξη της χώρας αυτής στο ΝΑΤΟ σε βάρος και των δύο λαών. Τελειώνοντας το σύντομο χαιρετισμό μας ως Πανελλήνια Ένωση Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, καταγγέλουμε την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και τον Πρωθυπουργό για την επιχείρηση καπηλείας της αιαμικής αντίστασης και του ηρωικού Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, ακόμα και των ηρώων κομμουνιστών αγωνιστών, παραχαράζοντας το πραγματικό περιεχόμενο αυτών των αγώνων που προσπαθεί να τους φέρει στα μέτρα της αντιλαϊκής πολιτικής της. Ίδια και όμοια δηλαδή οι έρωες που έδωσαν τη ζωή τους για τα λαϊκά συμφέροντα, παλεύοντας ενάντια στον ναζισμό, φασισμό και τις υπεριαλιστικές επεμβάσεις, με τους σημερινούς που τα δίνουν όλα στους υπεριαλιστές των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση που εξισώνει το φασισμό, ναζισμό με τον κομμουνισμό, τυφλωμένη από τον αντικομμουνισμό που είναι η επίσημη ιδεολογία της. Για όλα αυτά καλούμε όλους τους αγωνιστές της αντίστασης, τους φίλους και απογόνους, όλους τους εργαζόμενους και στις εκλογικές αναμετρήσεις που έρχονται παντού, να καταδικάσουμε με την ψήφο μας την κυβέρνηση και όλα τα αστικά κόμματα που ουσιαστικά συμφωνούν στα παραπάνω. Να ψηφίσουμε παντού στις ευρωεκλογές και τις εθνικές εκλογές όποτε και αν γίνουν τα ψηφοδέλτια του τιμημένου ΚΚΕ. Να ψηφίσουμε τα ψηφοδέλτια της λαϊκής εισπύρωσης στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές παντού. Γεια σας. Καλή συνέχεια στον δρόμο σας μέχρι το τέλος. Όλοι μαζί στα χνάρια των αγώνων της αιαμικής εθνικής αντίστασης και του Δημοκρατικού Στρατού μπορούμε να ελπίζουμε με δυνατό κουκουέ παντού, οργανώνοντας τους αγώνες μας για ένα καλύτερο αύριο.